μοιραίος έρωτας μιας 15χρονης γκέισας για έναν αξιωματικό του αμερικανικού ναυτικού, αναβίωσε στη σκηνή του Ηρωδίου μέσα από την εντυπωσιακή παράσταση της όπερας του Πουτσίνη «Madame Butterfly», με την οποία άνοιξε η αυλαία του φετινού Φεστιβάλ Αθηνών. Από την τραγική ιστορία αγάπης και προδοσίας, ο διάσημος Γάλλος σκηνοθέτης Ολιβιέ Πι, με μία πολιτική ανάγνωση του έργου, ανέδειξε τα πιο ουσιαστικά ζητήματά του, όπως η βίαιη επιβολή της αμερικανικής κουλτούρας, η καταστροφή της πολιτισμικής παράδοσης της Ιαπωνίας και η κυριαρχία του χρήματος, που ισοπεδώνει αξίες και την ανθρώπινη υπόσταση. And usually it's considered as a very sentimental play, romantic in many ways, but for me the political aspects, the political topics in the play needed to be highlighted. Puccini was very afraid about the power of America. He was against capitalism. Τη μουσική διεύθυνση της αριστουργηματικής όπερας του Πουτσίνη είχε ο διακεκριμένος μαέστρος Βασίλης Χριστόπουλος. Είναι ένα έργο στο οποίο δεν σε αφήνει να χαλαρώσεις ούτε μία στιγμή ή να βαρεθείς. Παρόλο που η ιστορία είναι φρικώδης της η πλοκή του έργου, η μουσική είναι υπέροχη και πολύ συγκινητική. Οι θεατές του κατάμεστο Ηρώδιο χειροκρότησαν θερμά την νοτιοκορεάτισσα σοπράνο Άννα Σον στο ρόλο της Butterfly και τους συμπροταγωνιστές της, τον Αντρέα Καρέ, την Αλίσα Κολόσοβα και τον Διονύση Σούρμπη.